αυτά που γίνανε χθες αναμένονται και σήμερα από στιγμή σε στιγμή. Έτσι, τους έχουν μαζέψει εκεί. Βρισκόμαστε στο σημείο 0 των ελληνοτουρκικών συνόρων. Έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες και προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από τις Κασταγιές. Βλέπετε τι γίνεται, η ελληνική αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα για να απομακρύνει από αυτούς τους οργανωμένους. Τους οργανωμένους, διότι εδώ κάποιοι έχουν έτοιμα για να προκαλέσουν επεισόδια και αυτό φαίνεται. Ρίχνουν δακρυγόνα και πράγματι βλέπετε, κοιτάξτε, έρχονται οργανωμένα και ρίχνουν πέτρες εναντίον των Ελλήνων αστυνομικών. Υπάρχει μια φήμη που έχουν ανοίξει εδώ στην Τουρκία ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα. Δεν έχουν ανοίξει, τους το λέμε, δεν μας πιστεύουν και επιχειρούν να περάσουν μέσω εδώ των σύνορων προς την Ελλάδα. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που οι ελληνικές δυνάμεις προσπαθούν να αποθήσουν αυτό το προσφυγικό κύμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Με την κάμερα του ΣΚΑ έχουμε έρθει και καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες από πάρα πολλές χώρες έχουν έρθει εδώ για να, με την ελπίδα να περάσουν προς την Ελλάδα. Πρόσφυγες και μετανάστες ακολουθώντας το κάλεσμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζουν να σειραίουν καθημερινά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Μέχρι αργά το απόγευμα έρχονται εδώ πρόσφυγες στην πύλη ακριβώς, εδώ στις Καστανιές και προσπαθούν να περάσουν τα σειρματοπλέγματα. Η εικόνα εδώ πραγματικά είναι σοκαριστική. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, διότι είναι η νεκρή ζώνη και εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει κανείς. Είναι στρατιωτική ζώνη της Τουρκίας. Και όμως όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, βλέπετε, έχουν εγκατασταθεί στη στρατιωτική ζώνη της Τουρκίας. Κυκλοφορούν ελεύθεροι, έχουν κόβουν τα δέντρα. Απευθείας τώρα ζωντανή εικόνα από τον Εύρο, κυρίες και κύριοι. Για δείτε εδώ. Παύλο Σαρόγλου, παιδιά, προσέξτε, κλούβα. Είναι αυτή τη αστυνομία. Μετανάστε. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, έλα, Παύλο. Παύλο. Καλή σα ημέρα, καλή σα ημέρα. Τι είναι όλοι αυτοί. Επειδή είμαστε συνεχώς σε κίνηση, εντοπίσαμε νωρίτερα, γύρω σε 9 η ώρα, μία ομάδα μεταναστών να κινείται μέσα στα χωράφια. Βρισκόμαστε κάτω από την Εθνική Οδό, σε έναν παράδρομο, ανάμεσα στις Καστανιές και στην Ορεστιάδα. Είναι γύρω στα 30 άτομα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μάλιστα, έχουν ακόμη και ένα 5 ημερών βρέφος μαζί τους. Από ό,τι μας είπαν πριν από 4 ώρες, κατάφεραν να βρουν ένα σημείο για να περάσουν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Εσείς αυτή την ώρα βλέπετε την διαδικασία από τη στιγμή που έχουν εντοπιστεί από τις ελληνικές δυνάμεις. Παύλο, το σημείο δυνάμεις, αυτό από τη συνοριογραμμή πόσο απέχει. Στο βανάκι και θα από εδώ πέρα τώρα, από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, γιατί προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε από ποιο σημείο ακριβώς μπήκαν, δεν μπόρεσαν να μας πούν ποιο είναι ακριβώς το σημείο, αλλά δεν είναι παραπάνω από 3 χιλιόμετρα. Περπάτησαν όμως 3 χιλιόμετρα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Παιδιά, το πιο, Παύλο, το πιο σοκαριστικό είναι, το πιο σοκαριστικό είναι ότι μία από τις γυναίκες που πέρασαν γέναγε πριν 4 μέρες κάπου στην Κωνσταντινούπολη. Και όχι προφανώς στη Συρία. Λεχόνα ημερών. Και πήρε το 5 ημερών βρέφος και το έφερε εδώ. Ναι, είναι μία από τις πολλές, έτσι. Είναι μία από τις πολλές, αλλά αυτή τώρα πάνε για αυτό, έτσι, Παύλο. Οι συγκεκριμένοι τώρα τους έχει πάρει η ελληνική αστυνομία και θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες, διότι δεν είχαν έγγραφα μαζί τους, όπως μας είπανε. Οι συγκεκριμένοι πάντως, όταν τους ρωτήσαμε πώς έφτασαν μέχρι εδώ, μας είπαν ότι ξεκίνησαν από την Κιουτάχια και έφτασαν μέχρι και την Ανδριανούπολη, μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία Ελλάδα. Έφτασαν με λεωφορείο, ανεμπόδιστα, και από εκεί και πέρα κατάφεραν βέβαια να βρουν έναν τρόπο για να περάσουν. Καλά, Παύλο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Παύλο. Εντάξει. Περίμενε, κάτσε εκεί για πάμε τα τώρα να δούμε, ναι. Να δούμε φρέσκια εικόνα που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά από τα σύνορα, από την ελληνική μεριά, από το φυλάκιο στις Καστανιές. Κοιτάξτε, για να δούμε την κατάσταση που υπάρχει και την υπερσυσσόρευση ανθρώπων που υπάρχει από την άλλη μεριά. Κοίτα, στα σύνορα. Όχι, παιδιά. Σε λίγο η σταγόνα ιστορία. Θα δούμε τώρα την εικόνα. Εδώ τα βλέπετε. Να ακούσουμε κιόλας λίγο τον ήχο. Εδώ έχουμε μία καινούργια ειδωμένη, παιδιά. Κοίτα εδώ πόσες χιλιάδες είναι. Εδώ είμαστε ακριβώς πάνω
στη σύνοριογραμμή. Και τα τουρκικά σήματα. Δεν υπάρχει συγκεντρωμένο. Αυτή είναι χώρα σε πολιορκία, έτσι. Μα το είπε ξεκάθαρα και εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μίλησε για πολιορκία, αλλά ξεκάθαρα καταλάβαμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική αστυνομία. Μα εδώ ήμασταν που βλέπαμε εχθές το πρωί την εικόνα που μετέδιδε ο Μανώλης ο Κωστίδης και τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Με άνδρες νεαρούς 25 ετών, οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πολιορκούν κανονικά. Ήταν οι οποίοι, με συγχωρείς, θα σας πω ένα μήνυμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε άνθρωπος, ο οποίος είναι στη συνοριογραμμή, είναι στην πρώτη γραμμή. Τι είναι αυτό το οποίο, με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι που φυλάσσουν αυτή τη στιγμή τα σύνορα. Από τις απογευματινές ώρες έως τις πρώτες νυχτερινές ώρες, οργανωμένες ομάδες πετούσαν πέτρες, δακρυγόνα, αυτά τα τουρκικής προέλευσης δακρυγόνα, πυρακτωμένα ξύλα και σίδερα προς την ελληνική πλευρά. Ορισμένοι μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες. Εγώ θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν επιγραφές, στρατοχωροφυλακή, την τουρκική, δηλαδή είναι απροκάλυπτο. Εγώ θέλω να πω κάτι, παιδιά, επειδή υπάρχουν και κάποιοι, βέβαια τώρα δεν πολύ μιλάνε αυτή την περίοδο, αλλά. Υπάρχουν και μέσα ανάμεσά μας κάποιοι οι οποίοι λένε τώρα πώς συμπεριφερόμαστε έτσι σε... στους ανθρώπους στους αυτούς. Ανθρώπους και είναι πρόσφυγες. Ανοίξε και τα σύνορα. Είναι αυτό, ναι, και είναι παιδιά και είναι γυναίκες. Ακούστε εδώ. Η γνώμη μου τώρα. Άλλο είναι να σου χτυπήσει ο άλλος την πόρτα του σπιτιού σου ή της χώρας σου και να σου πει κύριε σας παρακαλώ, θέλω δουλειά, έχεις να μου δώσεις. Θέλω φιλοξενία, μπορείς να μου παρέξεις. Πεινάω, μπορείς να μου δώσεις. Να δώσεις το κατσαρόλι όπως είναι, γιατί πεις πάρτο και φύγε. Αλλά να σου σπρώχνει την πόρτα και να λέει έχω δικαίωμα να περάσω μέσα ή να σου μπει από τη σοφίτα και να τον δεις ξανικά στο σαλόνι σου, με συγχωρείτε. Και αυτά να έχεις δεν τους Τούρκους να σε κοροϊδεύουν και να λένε πώς φέρονται έτσι, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Οι Τούρκοι. Ας τους Τούρκους. Είναι τρομερό δηλαδή. Οι Τούρκοι κάνουν παιχνίδι. Εδώ υπάρχουν και δικοί μας οι οποίοι. Ψιλολένε τέτοια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η πάντως έχει καμία σχέση με την προηγούμενη περίοδο, έτσι. Και δική μας το λένε. Και αν κάνουμε την παραδοχή ότι η χώρα έχει σύνορα, τότε η χώρα έχει δικαίωμα να αμυνθεί και των σύνορων και να το θυμούνται και οι φίλοι μας στην Ευρώπη, οι οποίοι τις τελευταίες ώρες έχουν πάθει μια περίεργη αφωνία και αν εξαιρέσει λίγο την κυρία Φοντερ Λάιν που κάτι ψέλησε χθες για στήριξη. Ψέλησε η κυρία Φοντερ Λάιν. Οι υπόλοιποι δεν βρήκαν καν τη δυνατότητα να ψελίσουν. Πάμε στον Δημήτρη τον Πανόπουλο, στη Σάμο, όπου είχαμε την εικόνα πριν με τις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών διαθαλάσσης. Έλα Δημήτρη μου, έλα. Καλή σας ημέρα λοιπόν από τη Σάμο. Είναι η πρώτη βάρκα που φτάνει στο βαθύ. Περίπου 30 άτομα επιβαίνουν και θα σας δείξει τώρα ο Ηλίας ο Μπασίσογλου και πάλι την εικόνα. Έχουν αποβιβαστεί από σκάφος της Frontex που έκανε την περισυλλογή έρευνα διάσωση στα νυχτά της Σάμου. Τους πήρανε με το σκάφος της Frontex και τους κατέβασαν στο λιμάνι. Θα ακολουθήσει η καταγραφή τους και πιθανότατα σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν και στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Όσοι είναι, σε λίγη ώρα θα φτάσει εδώ πέρα. Είναι περίπου 30 άτομα, δεν μπορώ να δω καθαρά. Είναι στην άκρη της προβλήτας. Είναι περίπου 30 άτομα. Γυναίκες και τόσα επιβαίνουν στις πλαστικές βάρκες πλέον. Πρέπει να έχει και παιδιά. Αν μπόρεσα να δω καλά, πρέπει να έχει και παιδιά. Και έχει και μωρά. Και ο Ηλίας ο Μπασίσογλου τώρα μου λέει που είδε νωρίτερα από το φακό. Είναι αυτή η τακτική των τελευταίων ημερών ότι επιβιβάζουν στις βάρκες, Δημήτρη, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Για να μας πει λοιπόν, τι πώς διαμορφώνουν την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι μέχρι χθες είχαμε 8 και 9 μποφόρ ανοιχτά τη Σάμου. Ήταν πολύ δύσκολο να βγουν ακόμα και τα σκάφη του λιμενικού έξω. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι σήμερα πλέον έχει πέσει ο αέρας και είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουν από τα τουρκικά παράλια για να περάσουν στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη βάρκα που φτάνει. Το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό είναι σε απόλυτη επιφυλακή. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Γιατί το pushback, η αποτροπή εισόδου βάρκας, απαγορεύεται. Και θα πρέπει τα ελληνικά σκάφη να ζητούν τη συνδρομή των τουρκικών σκάφων της ακτοφυλακής για να αποτρέψουν τις βάρκες από το να ξεκινήσουν. Αν δεν γίνει αυτό και φτάσουν στα σύνορα, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Αυτό δεν έχει νόημα. Δηλαδή, θα ήταν τελείως παράλογο να υποθέσουμε ότι ο Ερντογάν τους βάζει λεωφορεία και τους πάει στα σύνορα στον Εύρο, αλλά αν επιβαστούσε μια βαρκούλα θα στείλει τα καράβια του να τους πάρουν πίσω. Είναι παράλογο. Ναι, όπως παράλογο είναι να λέμε ότι τα δικά μας καράβια θα εμποδίσουν οποιονδήποτε να έρθει, με τον περιορισμό που ανέφερε και ο Δημήτρης της απαγόρευσης του pushback. Τι έλεγες?
Υπάρχει βέβαια η πρακτική στη θάλασσα, αυτή που έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα, από το 2015, ότι ακόμα και αν επιχειρηθεί οτιδήποτε άλλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σκίζουν τη βάρκα και μετά ακολουθείται άλλη διαδικασία. Ναι, μετά είναι ακολουθείται διάσωση. Διαδικασία διάσωσης. Είναι διάσωσης και μετά υποτίθεται ότι είναι ναυαγή αυτού που σπέρνουμε. Και είσαι δεσμευμένος από το Διεθνές Δίκαιο να κάνεις επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και θέλεις να κάνεις κιόλας, γιατί διασφαλίζει και την κυριαρχία σου. Εννοείται το rescue είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Δικαίωμα κυριαρχίας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημήτρη Πανόπουλε, θα ξανάρθουμε εννοείται για ό,τι χρειαστεί και να μεταβούμε εκ νέου στον Εύρο. Θα έχουμε διαρκή ζωντανή συνδέση. Το βλέπετε, Παύλο Σαρόγλου και πάλι κοντά μας. Έλα, Παύλο. Ναι, λοιπόν, είδαμε και νωρίτερα αυτή την ομάδα των μεταναστών από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ, οι οποίοι κατάφεραν, βρήκαν τον τρόπο να περάσουν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Πλέον βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει. Μιλάμε τώρα για μια γραμμή, συνοριακή γραμμή, πάνω από 200 χιλιόμετρα, 220 χιλιόμετρων. Οπότε κάποιοι λογικά θα μπουν μέσα. Το θέμα είναι το ότι εντοπίζονται και στη συνέχεια συλλαμβάνονται. Είδαμε να έχουν μαζί μωρά στα χέρια τους και ένα πέντε ημερών βρέφος. Μας είπαν ότι ήρθαν με λεωφορείο από την Κιουτάχια μέχρι την Ανδριανούπολη και στη συνέχεια ανεμπόδιστα βρήκαν τον τρόπο, ανεμπόδιστα δηλαδή από τις αρχές της Τουρκίας, οι οποίες δεν είδαν την παρουσία τους. Επειδή είναι τραβηγμένες πιο μέσα. Οπότε κατάφεραν, βρήκαν τέλος πάντων τον τρόπο και πέρασαν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά υπάρχουν διάσπαρτες ομάδες οι οποίες κατά διαστήματα προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στην Ελλάδα και με την προτροπή των τουρκικών αρχών. Αλλά μάλιστα τους διευκολύνουν κιόλας. Τους πηγαίνουν και σε Παύλο. Διάφορα σημεία, είτε με λεωφορεία είτε με βανάκια. Κόβουν οι ίδιες οι αρχές το φράχτη για να μπορέσουν να περάσουν μέσα. Όμως πάντοτε εκεί βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, ο στρατός και τους εμποδίζει, τους αποτρέπει να περάσουν. Από εχθές έως σήμερα το πρωί, Παύλο, είχαμε 73 συλλήψεις σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Έχεις πληροφορίες, ποια είναι η εθνοτική σύνθεση αυτών που έχουν συλληφθεί? Ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι από τη Συρία, είναι από το Αφγανιστάν, είναι από το Ιράκ, έρχονται από το Ιράν, είναι από το Πακιστάν, από το Μαρόκο, από την Τινησία και από άλλες έτσι αφρικανικές χώρες όπως και το Κονγκό. Τώρα πάντως εγώ, δύο λεφτά, Παύλο. Χθες το βράδυ... Ναι. Πες το. Ότι εχθές το βράδυ, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, έγινε μια οργανωμένη κίνηση από μια αποκλειστή ομάδα νεαρών. Προσπάθησε να περάσει λίγα μέτρα από, από το σημείο, δηλαδή το καυτό σημείο που είναι το τελωνείο ανάμεσα σε Καστανιές και Ανδριανούπολη. Ήδη μια ώρα νωρίτερα οι αρχές, οι ελληνικές και αστυνομία και στρατός είχαν εντοπίσει την συγκεκριμένη κινητικότητα και κατάφεραν να τους αποτρέψουν να περάσουν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Αλλά έχω αυτό να το οποίο μαθαίνουμε είναι το ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας που είχαμε συγκρούσεις με την ελληνική αστυνομία, τους πετούσαν πέτρες, τους πετούσαν ξύλα τα οποία τα έβαζαν φωτιά, σίδερα, χημικά, αυτά τα οποία πετούν και έχουν πετάξει και οι αρχές της Τουρκίας, αλλά και που τους δίνουν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Παύλο. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια νεαρά άτομα απειλούσαν κρατώντας ακόμη και μαχαίρια τις ελληνικές δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε στο Μανώλη τον Κωστίδη. Ευχαριστούμε, Παύλο. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο Μανώλη τον Κωστίδη να πω πάντως το εξής. Πιστεύω ότι, και δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το ξέρω διότι κουβεντιάζει και μέσα στη σύσκεψη, βασικός στόχος των Τούρκων είναι να πέσει πυροβολισμός στον Εύρο από εμάς. Όταν πάει και σου βάζει φαντάρους και κόβουνε το φράχτη, πόσο μακριά είναι ο δικός μας φαντάρος απέναντι να του την μπουμπονίσει? Και όλο αυτό σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τα τουρκικά δίκτυα. Και μετά θα πούνε, σκοτώνουν τους μετανάστες, σκοτώνουν τους πρόσφυγες, σκοτώνουν γυναικόπαιδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μανώλη, έλα. Καλημέρα σας. Είμαστε ακριβώς περίπου 500 μέτρα από τα ελληνικά σύνορα. Πού βρισκόμαστε, θα σας εξηγήσουμε. Είναι ο Εύρος ποταμός εδώ ακριβώς. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο Εύρος. Εδώ έχουν έρθει οι πρόσφυγες που περιμένουν να περάσουν τη γέφυρα, γιατί είναι ένα σημείο που στον Εύρο το ποταμό άλλα 500-600 μέτρα είναι η Τουρκία και μετά είναι η Ελλάδα. Περιμένουν εδώ, όπως βλέπετε, οι πρόσφυγες να οργανωθούν για να πάνε σε ένα άλλο σημείο από τις Καστανιές. Εκεί έχουν καταλάβει ότι
τα σύνορα είναι κλειστά. Ναι. Τώρα έχουν έρθει σε ένα άλλο σημείο. Έχουμε έρθει περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα νοτιότερα σε σχέση με, με το χθεσινό μας ζωντανό. Δηλαδή δεν είμαστε ακόμα εκεί στις Καστανιές, νοτιότερα. Και θα προσπαθήσουν κάποιοι από αυτούς, όπως βλέπετε, έχουν έρθει εδώ, έχουν εγκατασταθεί για να πάνε στα σημεία που υπάρχουν τρύπες στα σύνορα. Εμείς έχουμε ένα ζήτημα με τον ήχο του Μανώλη του Κωστίδη. Μανώλη, ο ήχος σου είναι λίγο μπλοκαρισμένος. Ναι. Εκεί πάνω... Δώστε μου, δώστε, να ξαναδοκιμάσουμε. Για δώστε, ξαναδοκιμάσουμε. Να το διορθώσουμε. Σε ακούμε τώρα. Ναι. Τώρα με ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Έλεγα ότι... εδώ οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και όσοι υπάρχουν και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, έφυγαν από τις Καστανιές και ήρθαν νοτιότερα για να περάσουν προς την Ελλάδα από άλλα σημεία που νομίζουν ότι υπάρχουν τρύπες. Εμείς δεν έχουμε διαπιστώσει τρύπες στα σύνορα. Εδώ είναι ο Εύρος ποταμός. Αυτός είναι ο Εύρος. Ναι. Κοιτάξτε, κάποιοι προσπαθούν να περπατήσουν ή να περάσουν με κάποιο τρόπο. Γιατί εδώ υπάρχει σαν το χωροφυλακή που δεν σας επιτρέπει να περάσουν πάνω από τη γέφυρα που υπάρχει εδώ. Κοιτάξτε, είναι η γέφυρα. Αυτή η γέφυρα οδηγεί στα 500 μέτρα στην Ελλάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν τους επιτρέπουν να περάσουν. Έχουν έρθει εδώ και θεωρούν ότι θα καταφέρουν να περάσουν στην Ελλάδα. Στις Καστανιές, αυτή είναι και εξαγριωμένη, έτσι. Ναι, διότι εδώ και δύο ημέρες βρίσκονται στο σημείο αυτό, κοιμούνται έξω, κοιμούνται έξω και δεν έχουν καταφέρει να περάσουν. Έχεις δει κάποια σημάδια κόπωσης, Μανώλη? Έχουμε τον Μανώλη. Κάποιοι φεύγουν. Κοιτάξτε, κάποιοι φεύγουν για Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι άλλοι έρχονται. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Παιδιά. Με την προπαγάνδα να συνεχίσετε το μεταξύ την τουρκική. Είχαμε και τον Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών, να δηλώνει ότι περισσότεροι από 76.000 έχουν περάσει ή προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα μέσω Αδριανούπολης.